Κύριε Πρόεδρε, θα επιτραπεί η υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια? Είναι ένα δύσκολο θέμα. Είναι ένα δύσκολο θέμα που υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εκτιμήσεις και στην επιστημονική κοινότητα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι στις προγραμματικές μας δηλώσεις δεν θα το συμπεριλάβουμε αυτό. Θα προχωρήσουμε το διάλογο προτού καταλήξουμε σε οριστική θέση. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Και αφορά βεβαίως τα μνημόνια και την εξαγγελία σας για δικαστική διερεύνηση των μνημονίων. Θα προχωρήσετε σε δικαστική διερεύνηση για την κυβέρνηση Παπαδήμου? Έχουμε... Καταρχάς να ξεκαθαρίσω κάτι. Δικαστική διερεύνηση δεν την κάνουν τα κόμματα. Δεν την κάνει η Βουλή. Θα τη ζητήσετε όμως? Προσέξτε. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε εξαγγείλει και αυτό θα υλοποιήσουμε είναι να γίνει επιτέλους αυτή η περιβόητη Εξεταστική Επιτροπή που και ο Σαμαράς την έχει υποσχεθεί και την έκανε, για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε μια ρεμασιστική λογική, αλλά νομίζω ότι το δικαιούται ο ελληνικός λαός να ξεκαθαριστούν ορισμένα πράγματα. Και μιας και μιλάει για αλήθειες ο κύριος Σαμαράς, που δεν ξέρουμε πότε έλεγε την αλήθεια, όταν έκανε το αντιμνημονιακό ή τώρα που είναι μνημονιακότερος των μνημονιακών, υπάρχουν θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Ανοιχτό το γιατί υπήρξε συμφωνία με το Δέλτα Νετάφ πριν από τις εκλογές του 2009. Ανοιχτό γιατί ενώ οι αγορές μας δίνανε χρήματα, ο κ. Παπακοσταντίνου, που ήρθε στο εμπαρόδο, είναι υπόδικος για το θέμα της Λίτσας Λαγκάρτ, με ο κ. Βενιζέλος που διέπραξε ακριβώς τα ίδια, δεν είναι υπόδικος. Ανοιχτό λοιπόν γιατί έλεγε είμαστε Τιτανικός την ώρα που πήγαινε να πάρει χρήματα από τις αγορές του, δίναν χρήματα και δεν τα έπαιρνε. Ανοιχτό το θέμα της Ελστάτ. Είναι μια σειρά από ζητήματα ανοιχτά. Και νομίζω ότι και για την ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής, της δημοκρατίας, αλλά και για την αίσθηση του δικαίου, πρέπει να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες με βάση μια ψύχρεμη διερεύνηση όλων των πτυχών εκείνης περίοδου. Είστε πολύ σαφείς. Θα σας πάω πάλι σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Ο Χρήστης Αρκούδος ρωτάει, το ΔΕΜΟΝ συνεχίζει να λειτουργεί παρότι έχει κριθεί παράνομο από το Συμβούλιο της Επικρατείας και μάλιστα με φωτογραφικό νόμο. Πώς διορθώνεται αυτό, πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία μετά όμως ανακλήθηκε, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι εσύ. Νομίζω ότι είναι ανοιχτό το θέμα. Είναι ανοιχτό το θέμα. Είναι ανοιχτό το θέμα. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, σε μια σειρά από τέτοιου είδους ζητήματα, το μόνο που μπορούμε να δεσμευτούμε είναι ότι θα εμπιστευτούμε την ελληνική δικαιοσύνη και βεβαίως τις θεσμικές διαδικασίες που προβλέπονται από τους νόμους προκειμένου να αποδοθεί και σε ανοιχτές υποθέσεις δικαιοσύνη εκ νέου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να σεβαστούμε το θεσμικό πλαίσιο και τις δυνατότητες που έχει σε τελική ανάλυση ο κάθε πολίτης να διεκδικήσει το δίκαιο του, διότι το δημόσιο συμφέρον είναι βεβαίως συλλογικό, αλλά αφορά και τον καθένα ξεχωριστά από εμάς. Δεν μπορούμε παρά να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στη θεσμική της λειτουργία. Δεν μπορούμε παρά να δημιουργήσουμε συνθήκες διαφάνειας, συνθήκες αξιοκρατίας. Όλες λοιπόν οι ανοιχτές υποθέσεις και στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας θα επανεξεταστούν. Δεν θα έρθουμε όμως εμείς ως εκτελεστική εξουσία να αντικαταστήσουμε τη δικαστική εξουσία. Αυτό το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Απόλυτα. Θα σας πάρω λοιπόν από εκεί και θα σας πάω σε ένα παρεμφερές θέμα, λίγο πιο δίπλα. Έχει να κάνει με την αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας. Από μια ιδιωτική ιστορία σε μια δημόσια ιστορία. Σε ποιους άξονες μπορεί να κινηθεί η αξιοποίησή της υπό μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Ιδιωτικοποίηση υπό όρους ή απόλυτα κρατικός έλεγχος? Ανάμεσα σε αυτά τα δύο υπάρχουν και διάμεσοι δρόμοι. Αλλά πριν απαντήσω συγκεκριμένα, να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που έγινε στην Ελλάδα δεν ήταν αντικρατικοποίησης, δεν ήταν ούτε καν ιδιωτικοποίησης όπως τις μάθαμε. Ήταν εκποίηση έναντι ευτελών τιμημάτων όλου του δημόσιου πλούτου ή απόπειρα εκποίησης όλου του δημόσιου πλούτου. Διότι η λογική του μνημονίου
επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος ήταν η εσωτερική υποτίμηση, γι' αυτό και η λιτότητα και οι περικοπές σε μισθούς συντάξεις. Ο δεύτερος στόχος ήταν η εκποίηση του δημόσιου πλούτου, υποτίθεται για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του δημόσιου χρέους. Στην πράξη ήταν για να εξυπηρετηθούν άλλοι στόχοι, είτε κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε στόχοι που είχαν να κάνουν με την μετατροπή της πατρίδας μας σε μια αποικία χρέους. Να πούμε τα πράγματα από το όνομά τους. Διότι αυτό που έγινε στην Ελλάδα δεν είχε γίνει πουθενά άλλου στην Ευρώπη, εκτός ίσως από την περίπτωση Ανατολικής Γερμανίας μετά την ένωση με τη Δυτική Γερμανία, που ακολουθήθηκε το ίδιο μοντέλο εκεί για την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Η Τρόιχαντ. Το σχέδιο Κόμπρα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μας είπαν ότι θα εκποιήσουμε τα πάντα για να ξεπληρώσουμε το χρέος. Το χρέος εκτινάχθηκε από το 130% στο 180% του ΑΕΠ. Δεν αντιμετωπίζεται με τις ιδιωτικοποίησεις ούτως ή άλλως, γιατί έχουν πέσει και οι αξίες και ακόμα και όλα να τα ξεπουλήσουμε και να γίνουμε η μόνη χώρα στον κόσμο χωρίς δημόσια περιουσία, δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του χρέους. Άρα εδώ υπήρχε ιδεολογική και όχι μόνο ιδεολογική, όχι μόνο ιδεοληψία, υπήρχε και σκοπιμότητα που είχε να κάνει με συμφέροντα. Κλείνω παρένθεση. Το ΤΑΙΠΕΔ ήταν ένα εκτροφείο σκανδάλων. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν υπήρξαν επενδύσεις. Στην Ελλάδα υπήρξε από επένδυση, το λένε όλοι οι δείχτες τα τελευταία 4 χρόνια. Υπήρξε αλλαγή τίτλων ιδιοκτησίας από την πλευρά του δημοσίου σε ιδιώτες. Αυτό λοιπόν θα σταματήσει. Και όχι μόνο θα σταματήσει, αλλά θα επανεξεταστούν και όλες οι περιπτώσεις εκποίησης περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ ως προς το συμφέρον, ως προς την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Εμείς λοιπόν τι σχέδιο έχουμε, ρωτάτε. Σας απαντώ. Δεν είμαστε κρατιστές. Η Ελλάδα όμως δεν ήταν μια χώρα, όπως πολλοί ισχυρίζονται, η τελευταία Σοβιετική Δημοκρατία. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα που επί κυβερνήσεων Σιμίτη και Καραμανλή είχε προχωρήσει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος ιδιωτικοποιήσεων, αποκρατικοποιήσεων όπως ονομάζανε. Να μην αναφερθώ σε περιπτώσεις τώρα, από τον ΟΤΕ μέχρι την Ολυμπιακή και πάει λέγοντας. Δεν είναι. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται σχέδιο για την ανάπτυξη, ταυτόχρονα όμως χρειάζεται η στρατηγική σημασία οργανισμοί να είναι στον δημόσιο έλεγχο. Το νερό δεν μπορεί να είναι σε ιδιώτες. Είναι θέμα υγείας, υγιεινής. Ο ηλεκτρισμός, η ενέργεια δεν μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου σε ιδιώτες. Είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα προστασίας κοινωνικής, είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία. Ο ΟΠΑΠ, μια επιχείρηση, εγώ είμαι προφανώς, όπως και όλοι σοβαροί άνθρωποι, ενάντια στον τζόγο, ιδίως σε περιόδους κρίσης, αλλά είναι ένας κερδοφόρος οργανισμός. Δόθηκε έναν διευτελούς τιμήματος, τα κέρδη είναι τεράστια. Αν ο ΟΠΑΠ, το δημόσιο, κρατούσε τα ποσοστά του στον ΟΠΑΠ και τα έδινε στα ασφαλιστικά ταμεία, στα ασφαλιστικά ταμεία σας λέω εγώ, όχι για να δίνει χορηγίες σε ομάδες, στα ασφαλιστικά ταμεία, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε κάπως το πρόβλημα του ασφαλιστικού που είναι τεράστιο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Θέλουμε δεσπόδουσα θέση του δημοσίου, δεν είμαστε κρατιστές. Έχουμε στο πρόγραμμά μας τη λογική των αναπτυξιακών κοινοπραξιών με συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου και με ιδιώτες και με άλλα κράτη, προκειμένου να φέρουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, που είναι αναγκαίο για να επανακινήσουμε την οικονομία και να αντιμετωπίσουμε την ανεργία. Όχι όμως μέσα από την εκποίηση, όχι μέσα από το ξεπούλημα. Δεν μπορεί να αποδεχθούμε ότι η χώρα μας θα είναι αποικία. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι η Ελλάδα είναι προς πώληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μιας και δεν πρόκειται να κάνουμε διάλειμμα, γιατί ξεκινήσαμε αργά και θα ήθελα να σας απευθύνω όσο περισσότερες ερωτήσεις γίνεται, να σας πω ότι με ενημερώνουν ότι αυτή τη στιγμή η συζήτησή μας είναι τρίτο trending topic στο Twitter παγκοσμίως. 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 Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα των αμυντικών δαπανών. Ο Χρήστης Άκης Τερκίου λοιπόν, ρωτάει τι ποσοστό του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες προβλέπεται να δαπανάτε με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά τις νατοϊκές δαπάνες. Θα ακολουθήσετε την ίδια στρατηγική με τις προηγούμενες κυβερνήσεις προφανώς.
πρέπει να ενημερώσουμε τους χρήστες μας ότι το ποσοστό των αμυντικών δαπανών τα χρόνια του μνημονίου έχει πέσει δραματικά. Λέω την έννοια δραματικά με την, με την εξής λογική. Με τη λογική ότι λογίζουμε αμυντικές δαπάνες και τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες προκειμένου να μπορεί το στράτευμα να είναι αξιόμαχο και να μπορεί να θέτει σε χρήση τα αμυντικά συστήματα τα οποία έχει αγοράσει. Αυτό απαιτεί και κάποιες αγορές ανταλλακτικών. Δεν υπάρχει θέμα περαιτέρω μείωσης των αμυντικών δαπανών. Άλλο το τι έγινε στο παρελθόν, όπου είχε στηθεί ένας μηχανισμός εξυπηρέτησης συμφερόντων και μίζας και οι δαπάνες αυτές ήταν υπέρογγες, αλλά ήταν για να εξυπηρετηθούν όχι αμυντικοί στόχοι, αλλά άλλου είδους στόχοι. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι δαπάνες είναι λογικές και πρέπει να στηρίξουμε το αξιόμαχο. Και για το ΝΑΤΟ, κύριε Πρόεδρε, θα διατηρηθεί η δαπάνη της Ελλάδας για συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, θα ακολουθήσετε την ίδια στρατηγική, ρωτάει ο Χρήστος. Κοιτάξτε, η συμμετοχή, η χώρα μας δεσμεύεται από συμφωνίες και από ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν έχουμε, το οποίο αν δεν το τηρήσουμε θα δημιουργηθεί θέμα συνέχειας της παρουσίας μας. Εμείς λοιπόν σκοπεύουμε να ασκήσουμε μια έντονη δραστηριότητα μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς όπου θεσμικά συμμετέχουμε, στην κατεύθυνση της υπεράσπισης μιας στρατηγικής για μια εξωτερική πολιτική ενεργητικής και πολυδιάστατης, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης πάνω απ' όλα των εθνικών μας συμφερόντων, χωρίς να αποδεχόμαστε άκρητα τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις των εταίρων μας και μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν όμως άστοχο από την πλευρά μας να βάζαμε, και δεν είναι στην πρόθεση τη δική μας, να ανοίξουμε σε αυτή τη φάση ένα θέμα το οποίο θα μας οδηγήσει σε μια μετοπική ρήξη χωρίς κέρδος. Είμαι απολύτως σαφής, νομίζω. Να παραμείνουμε στο πεδίο των εξωτερικών και έχω μια ερώτηση η οποία αφορά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Ρωτάει ένας χρήστης, του οποίου το όνομα δεν μπορώ να διαβάσω, εάν η κυβέρνησή σας σκοπεύει να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη όπως έκανε για παράδειγμα η Σουηδία. Υπάρχουν, καταρχάς πρέπει να πω ότι η σχέση της χώρας μας με τον αραβικό κόσμο, μια παραδοσιακή σχέση, τα τελευταία χρόνια ατόνισε. Εμείς θέλουμε να ξαναχτίσουμε αυτή τη σχέση. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει γέφυρα φιλίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο. Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε και το δικαίωμα του κράτους του Ισραήλ να ζουν οι πολίτες του με ασφάλεια εντός των συνόρων του. Πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική δεν σημαίνει ή με την Παλαιστίνη ή με το Ισραήλ. Σημαίνει ότι υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο, τα δίκαια των λαών, θέλουμε να έχουμε σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς. Υπ' αυτή την έννοια, εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε τη σχέση της χώρας με το Ισραήλ, ταυτόχρονα όμως να αναγνωρίσουμε το δίκαιο αίτημα και το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να έχει κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα τη Δυτική Ιερουσαλήμ. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, τις οποίες θα τις κρατήσω για πιο μετά, γιατί από μέσα, επειδή ξέρετε πάρα πολλές ερωτήσεις, γίνεται ένα μικρό μπέρδεμα, γιατί περνάμε από το ένα στο άλλο. Ερωτήσεις τις οποίες ποτέ σχεδόν δεν με ρωτάνε στα κλασικά μέσα ενημέρωσης. Και νομίζω ότι είναι και. Δεν μας ρώτησε κανείς για παράδειγμα πού θα βρούμε τα λεφτά, έτσι. Δεν σας ρώτησε ακόμα τουλάχιστον, γιατί μέχρι να τελειώσουμε μπορεί να έρθει και αυτή η ερώτηση. Ρωτάνε όμως τι θα κάνετε με τις διαδηλώσεις των 100 και 200 ατόμων που κλείνουν το κέντρο της Αθήνας. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε χρήστη στο Twitter που ρωτάει τη δική του οπτική γωνία, με το δικό του σκεπτικό. Η ερώτηση λοιπόν έχει να κάνει με τις διαδηλώσεις. Εντάξει. Νομίζω ότι μια προοδευτική κυβέρνηση, μια δημοκρατική κυβέρνηση δεν μπορεί να απαγορεύσει το δικαίωμα των πολιτών στη διαδήλωση. Από εκεί και πέρα είναι και ευθύνη των φορέων, των συνδικαλιστικών,
να προωθούν τα αιτήματά τους και όχι να τα υποβαθμίζουν. Διότι όταν μια διαδήλωση των 50 κλείνει το κέντρο, μάλλον δεν εκπληρώνει το στόχο η διαδήλωση. Η διαδήλωση, η διαμαρτυρία, είναι να βάλει το κοινωνικό σύνολο υπέρ των αιτημάτων, όχι ενάντια στα αιτήματα. Να φύγουμε και από εκεί.